Νομίζω στο πρώτο κομμάτι σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά, στο αγωνιστικό μας πλάνο είναι μέσα στον άξονα να μην έχουν τα ίδια στοιχεία. Κάποιος θα πρέπει να είναι δυναμικός αμυντικός, κάποιος να μεταφέρει την μπάλα καλύτερα, άλλος να είναι καλύτερος τεχνίτης και άλλος να πατάει καλύτερα στην περιοχή. Άρα όταν έχουμε μέσα στον άξονα 6 ποδοσφαιριστές στο σχηματισμό που χρησιμοποιούμε είναι σημαντικό ότι όποια προβλήματα και αν μας προκύψουν ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να μπορούμε να έχουμε τις επιλογές που πρέπει. Αυτός ήταν και ο σχεδιασμός επίσης το καλοκαίρι που μας πέρασε που δεν τα καταφέραμε σε αυτόν τον τομέα.